Σας φέρω και ένα παράδειγμα από τα μέσα που χειρίζονται οι πραγματικοί σύζυγοι για να συγκρατήσουν την ενότητά τους. Το οποίο είναι πολύ συγχρονιστικό και είναι γεγονός που συνέβη τώρα στις ημέρες μας και πραγματικά αυτό πείθει περισσότερο. Ένας, να το πούμε στη ξένη γλώσσα, ένας gentleman, με τη σημασία της λέξης, σε μεγάλη ηλικία, πέραν των 30 ετών, αποφάσισε να παντρευτεί. Αληθινός χριστιανός, συνειδητός. Και έκανε την προσευχή του και όπως του έτυχε εκεί, βρήκε μια κορούλα και την πήρε ο σύζυγό του. Ο σύζυγό του παντρεύτηκε νομίμως. Ήταν μικρότερη, κάμποσο μικρότερη η κορούλα αυτή. Ήταν κάτω και των 20 σχεδόν ετών. Λοιπόν, ζήσαν λίγο καιρό εδώ και ήταν ζωηρούλα και έκανε λάθη. Αλλά έκανε όπως έβλεπε σαν πατέρας της φερόταν. Όμως η εργασία τους φαίνεται ήταν μέτοχη κάποιας επιχειρήσεως και έπρεπε να φύγουν στο εξωτερικό. Την πήρε και έφυγαν στο εξωτερικό. Σαν σύζυγό του μαζί εκεί. Αυτή πείσμωσε επειδή ήταν λίγο ζωηρούλα και ακατάρτιση ποιος ξέρει και σκέφτηκε και είπε ότι αυτό για μένα το έκανε, να με χωρίσει από το περιβάλλον. Τον παρετάει τώρα, θα δεις, και φεύγει και έρχεται πίσω στην Ελλάδα. Και πηγαίνει σε ένα καζίνο και δουλεύει σαν ελεύθερη γυναίκα. Επί αμοιβή. Αυτός από τη στιγμή που έφυγε από κοντά του, άρχισε να εξομολογείται στον Θεό και να τον παρακαλεί. Με ένα είδος, δηλαδή, πώς να σου πω, δικαζόταν με τον Θεό. Επί δύο έτη, κάθε μέρα έκλαιε, έλεγε Πανάγαθε, παρακυρίω αρμόζεται ανδρή γυνή. Εγώ προσευχήθηκα σε σένα και ξέρεις τη διάθεσή μου. Και είναι αδύνατο να πιστέψω ότι αυτή η γυναίκα είναι τυχαία για μένα. Εσύ μου την έδωσες. Την θέλω, Πανάγαθε, ζητώ την γυναίκα μου. Τι πειράζει αν πλανέθηκε ένα κορισάκι. Για ποιο σκοπό ήρθες στη γη. Δεν ήρθες εσύ να επιστρέψεις το πεπλανημένο. Δεν ορκίστηκες στο όνομά σου ότι δεν φαίνεις τον θάνατο του αμαρτωλού. Εγώ δεν υποχωρώ. Επιμένω. Ζητώ δικαιοσύνη. Θέλω την γυναίκα μου να μου την φέρεις πίσω. Δεν μπορεί εκείνο γιατί πλανέθηκε. Πάρε τη δική μου προσευχή. Δεν είπες ευχαριστώ υπεραλλήλων όπως ήρθετε. Λοιπόν, επί δύο χρόνια με αυτό το κλάμα, με αυτή τη διάθεση, εστεκόταν στην έπαρξη της απαιτήσεως μπροστά στον Θεό. Στα δύο χρόνια ξύπνησε η κόρη. Άρχισε να σκέφτεται ρεία. Πρέπει ο Θεός να κάνει άλλη κόλαση. Γιατί τούτη που είναι μικρή για μένα. Πιάνει και γράφει ένα γράμμα και λέει «Δεν τολμώ να σε ονομάσω, δεν έχω θέση. Αλλά αν επιστρέψω, δεν με δέχεσαι η υπηρετρία». Απαντάει αυτός «Αγάπη μου, γιατί είπες αυτό το λόγο. Δεν σε έστειλα για διακοπές και αναμένω τη σύζυγό μου να έρθει στην αγκαλιά μου». Πήρε θάρρος αυτή και του λέει «Έρχομαι». Συνοήθηκαν τον χρόνο και την περίμενε στο αεροδρόμιο. Όταν ήρθε στο αεροδρόμιο και βγήκε έξω και ελευθερώθηκε, μόλις τον είδε απέναντι της προστασία, έπεσε κάτω και άρχισε να κλαίει, να χτυπιέται. Ποιος την πήρε στην αγκαλιά του μπροστά στον κόσμο. «Αγάπη μου, γιατί κάνεις έτσι και με πληγώνεις. Με πόση λαχτάρα σε περιμένω να πάμε στο σπίτι μας και εσύ κάνεις έτσι». Την πήρε έτσι στο σπίτι του. Αυτό το βράδυ, πάτερ, από την ώρα που έβαλα το κεφάλι μου στο μαξιλάρι, μέχρι το πρωί, ο φύλακας μου άγγελος με γύρισε όλες τις χωρίες των Αγίων. Όλη τη δόξα του παραδείσου. Και πραγματικά η Άρντα εμπνεύστηκα τον εαυτό μου και είπα, να βρε παλιοκαλόγυρε, αυτός με μια θυσία ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού. Τι έχουν να πούν τώρα οι κύριοι, φταίει γυναίκα ή γυναίκα. Εδώ αυτός είναι ο λόγος της ενότητος, όσο ο Θεός συνέδεξε, όχι άνθρωπος, κανένας παράγοντας δεν χωρίζει. Πού είναι η αυτοθυσία και η αγάπη. Πώς είχαμε, αφού λέμε το παράδειγμα του Χριστού, με την Εκκλησία. Εάν λοιπόν οι σύζυγοι σκέφτονται έτσι, υπάρχει λάθος. Από αν οι σύζυγοι αφού δεν του παίρνουν ποτέ αυτό, ούτε κατάλαβαν τίποτε. Από ένα συναισθηματισμό της εξωτερικής μορφής, της χτινοδίας. Από εκεί κινούνται. Είναι η αθυσία ένας για τον άλλον, αφού σκοτώνει ένας τον άλλον. Εάν όμως ο πραγματικός γάμος έχει αυτό το νόημα, έχω πολλά παραδείγματα τέτοια. Τι έχω να πω τώρα εδώ. Έχει γίνει τώρα αυτό. Μάλιστα. Όχι το καιρό εκείνο. Ναι.